Κοίταξε τι γίνεται τώρα εδώ. Η Αϊτχόβεν παίζει ένα σύστημα το οποίο το έχει παίξει ο Καλατζίδης στην Καλαμαριά, το έχει παίξει πώς το λένε, η Ατλέτικο Μαδρίτης, το παίζουν τα Γιάννενα. Τι στυλ είναι αυτό? Λέγεται 4-4-2, αλλά για να το δώσουμε ένα στίγμα έτσι πιο έτσι εξειδικευμένο, παίζει το 4-2-2-2, δηλαδή 4-2, πάρα πολύ κοντά οι άλλοι δύο, όχι στις εξτρέμ, όχι στα εξτρέμ, και δύο φορ. Και ανεβάζουν, γι' αυτό για να γίνει, όπως και το 3-5-2, πρέπει να έχεις πολύ καλά μπακ. Αυτοί είχανε και τον Ντάμφρις από τη μια και τον Μάξ από την άλλη. Δηλαδή αυτοί παίζανε 4 κοντά στα 18 μέτρα, 12-15, και όχι εξτρέμ-εξτρέμ και δύο κόφτες και δύο φορ, θα ήταν πολύ ανοιχτό το έργο. Και ανεβάζουν τα μπακ πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τους τρεις χαφ του ΠΑΟΚ, οι τέσσερις αυτοί τους πήραν το κέντρο. Και χτυπήσαν από τον άξονα. Είδαν και το πρόβλημα με τον Κρέσπο, ο οποίος χαλάει, εγώ το είχα πει και από την αρχή, δεν χαλά στο Βαρέλα Κρέσπο, στην άμυνα. Δηλαδή καλύτερα βάλε Βαρέλα Κρέσπο, δεν θες τον Μιχαηλίδη, τον έχεις γαμίσει τον Μιχαηλίδη, βάλε Ροντρίγκο Ουαγγέ. Βάλε τον Μιχαηλίδη αριστερό μπακ, Βαρέλα Κρέσπο Ροντρίγκο. Βάλε Ουαγγέ, Βαρέλα, Κρέσπο, Μιχαηλίδη. Τον Κρέσπο, αφού τον βλέπεις ότι ταλαιπωρείται 90 λεπτά, τον έχεις εκεί. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο μάλλον κρατούμενο. Τρίτο, πετάς τον Τζόλακ με Ζίβκοβιτς Τζόλι. Παίζεις δηλαδή με 10 παίκτες. Δηλαδή, σου επιβάλλουν να βάλεις τη μεταγραφή τον Τζόλακ μέσα. Για ποιο λόγο? Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου κάνεις το 2-0 όπως το κάνεις με τη ρέντα που έχεις, να βγεις με τρεις γρήγορα μπροστά. Το μάτς κατά μεγάλο ποσοστό το χάσανε οι τέσσερις πλαϊνοί του ΠΑΟΚ. Ροντρίγκο Κρέσπο, Ζίβκοβιτς Τζόλις. Ειδικά ο Τζόλις αμυντικά, ο οποίος μπροστά είναι περισσότερο δεύτερο σέντερφορ παρά εξτρέμ, δηλαδή έχουμε μεγάλη κουβέντα για τον Τζόλι στα μαρκαρίσματα, δεν ήρθε σε καμία των περιπτώσεων και δεν βοήθησαν ιδιαίτερα ο Τζόλις στο να γίνει τέταρτος όταν παίζαν αυτοί με 4-4-2-3. Ούτε δόθηκε εντολή, ελάτε λίγο πιο πλάγια να πάρουμε το κέντρο. Παίζανε μακριά ο Ζιβκόβιτς με τον Τζόλι στην τετράδα των οχταριών που έπαιζε ο αντίπαλος προπονητής. Στο δεύτερο ημίχρονο, και τελειώνω, με τις αλλαγές του Αγκούστο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι φάγανε όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πριν τους βαμ κάρτες στο χώρο του άξονα. Στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Αγκούστο, το Μουρκ και το Σφιντεύσκι, ο ΠΑΟΚ πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά του έλειπε η καλή πάσα η τελευταία. Του έλειπε η καλή πάσα η τελευταία. Δηλαδή τα πήρε τα μέτρα που έπρεπε να πάρει. Του έλειπε αυτό το πράγμα. Δίκιο το αποτέλεσμα, ακυρώνεται ένα γκολ κανονικό της Αϊτχόβεν με το κόρνερ, το οποίο ούτε στημένος διαιτητής μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή μιλάμε ότι αυτός μπερδεύτηκε, γιατί υπήρχε ένας παίκτης offside που δεν επηρέαζε τη φάση, αυτός τον είδε, μπερδεύτηκε και μάλλον σήκωσε τη σημαία για αυτό κτλ. Με απογοήτευσε ο Τσιγκάρας στο εξάρι, μου είπαν ότι κόβει, δεν κόβει, και φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα, Εκτός από τους τέσσερις που χάνουν το παιχνίδι, ιδιαίτερα η μεριά του Κρέσπο με τον Τζόλι, έδειξε μεγάλη αδυναμία στο εξάρι. Ο Εσίτη είναι άλλα τι άλλο. Το Μιχαηλίδη δεν το βάζει. Ήρθε η ώρα Γκαρσία, Γκούφι, Γιουκ, να βάλει στο Μιχαηλίδη εξάρι. Έτσι όπως είδα το Τσιγάρα, εκεί πάει το έργο. Γιουκ, Γκούφι. Μου πετάς και τον Τζόλακ μέσα, Γκούφι. Λοιπόν, δίκαιο το αποτέλεσμα. Κρατάω το τελευταίο τέταρτο του ΠΑΟΚ, το οποίο ήταν μια ονούσια κατοχή, και πιστεύω ότι έπρεπε να ξεκινήσει ο Σφιντεύσκι από την αρχή και ο Αγκούστο από την αρχή, γνωρίζοντας και οπωσδήποτε ο Βαρέλα με τον Κρέσπο στα center back. Τέλειος ο μήνας του μέλλοντος του Γκαρσία.
Αύριο να δούμε τι κριτική θα γίνει. Τα λέμε.